Hello to everybody! Εδώ είμαστε πάλι, στην ίδια τοποθεσία, στον ίδιο καναπέ. Πολύ λίγες! Με τα ίδια ρούχα θα έλεγε κανείς. Όχι, δεν έχει γυρίσει την ίδια στιγμή αυτό το βίντεο. Όχι, ρε, όχι. Λοιπόν, όπως τα έχετε ήδη δει, κάναμε ένα reaction βίντεο για το πώς μας φάνηκε το τραγούδι της Ελλάδας φέτος για την Eurovision. Οπότε τώρα έρχεται η ώρα για το κυπριακό τραγούδι. Δικαιωματικά, διότι στηρίζουμε και την Κύπρο πάντα. Και η Κύπρος φέτος είναι και πάλι πολλά υποσχόμενη, το προσπαθεί πολύ μετά την Ελένη Φουρέιρα, πάει στην Eurovision πάλι με την υποστήριξη της Panic. Η Panic πάντα θα στείλει κάτι καλό. Ναι, αλλά δεν έστειλε αυτή τη φορά κάποια γνωστή τραγουδίστρια. Το λέω επειδή τις τελευταίες χρονιές μας είχαν συνηθίσει σε γνωστές τραγουδίστρες, όχι ότι δεν είναι ωραία η Ανδρομάχη. Ανδρομάχη είπαμε. Ναι. Εννοείται πάρα πολύ ωραία και μια χαρά. Είναι πολλά υποσχόμενη, μπορώ να πω. Δηλαδή, νομίζω έχει ξεκινήσει κανένα χρόνο με την Panic. Πάμε να το ακούσουμε. Πάμε. Το τραγούδι λέγεται Έλα. Να θυμίσω ότι έχουμε ξαναπάει μια συμμετοχή Έλα στην Κύπρο με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Ελά. Ωραία τραγούδι, αλλά δεν είχε πάει καλά. Ελπίζω αυτό να έχει καλύτερη τύχη. Ανατολίτικα στοιχεία, το οποίο μου αρέσει εμένα. Ωραία εικόνα. Ναι, έχει ωραία αισθητική. Μ' αρέσει και η φωνή της Ανδρομάχης, είναι έτσι μυστηριακή κάπως. Ωραία κοπέλη. Ναι, πολύ ωραία. Γενικά όλες οι κοπέλες είναι ωραίες με το κλιπ. Είναι σαν νερά η κλιπ. Έχει και το ελληνικό ρεφρέν. Περίεργο, ρε. Συνήθως παλιά κάνει το αντίστροφο. Ελληνικό κουμπλέ, ξένο ρεφρέν. Ή δεν το έχει ξανακούσει, νομίζω φαίνεται από τον τρόπο που κουνιέται. Μ' αρέσει εμένα. Ναι, ας πούμε αυτό θεωρώ το ρεφρέν. Σου μένει λίγο. Να λες έστω το έλα, έλα. Ναι. Που είναι κάτι που λίγο πολύ ξέρουν σαν έκφραση. Ναι, ή τουλάχιστον είναι κάτι εύρυχο για να το πούνε. Ναι, για να το μάθουν και οι ξένοι. Εντάξει, καταρχάς είναι τραγούδι που θα μπορούσε να πάει καλά στην Ελλάδα. Θα πάει καλά. Όχι, γιατί για την Ελλάδα δεν θα παίζεται πολύ. Πιστεύω ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, θα παίζει πολύ. Όπως έπαιζε και το Il Diablo πέρυσι. Αυτό ήταν στο GNTM. Ναι. Αυτό το You Can Be My Only One, εμένα κάτι μου θυμίζει. Σαν μελωδία. Εμένα γενικά μου αρέσει το vibe. Νομίζω ότι θα αρέσει σαν παρουσία. Τώρα, εντάξει, είναι πιο καθαρά γεροβιζιονικό, ρε παιδί μου. Είναι. Έχει πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Ωραία πλάνα. Γι' αυτό σου λέω, μου βγάζει ότι είναι λίγο σαν νεράιδες όλες έτσι. Δεν θα ήθελα να το δω με πάρα πολύ χορογραφία πάντως, τύπου Καλομήρα και Παπαρίζου και Φουρέιρα. Εντάξει, δεν είναι τόσο χορευτικό. Ναι, δεν είναι τόσο, οπότε μην το κάνουνε, γιατί θα είναι too much μετά. Δηλαδή να είναι λίγο πιο ήρεμο. Δεν νομίζω ότι θα έχει και πάρα πολύ. Ήδη και εδώ είναι πολύ στατικές. Λοιπόν, το βρήκα. Το You Can Be My Only One, ναι, The Only One. Ρε, ένα τραγούδι που λέει «Hijo de la Luna, ταραν, ταραν». Ναι, είναι μόνο αυτό το μικρό κομματάκι. Έχει μια μελαγχολία. Πολύ μελαγχολία, ρε. Τι συμβαίνει. Αλλά είναι πιο δυναμικό αυτό. Ναι, όχι, δυναμικό είναι. Αλλά δεν είναι και αυτό το κεφάτο που ήταν, ας πούμε, η Φουρέιρα, θέλω να σου πω το έγκολο. Όχι, δεν είναι. Και το Il Diablo πέρσι ήταν πολύ δυναμικό και χορευτικό. Αλλά γενικά έχει ένα βαλκανικό ήχο αυτό που νομίζω ότι θα αρέσει αυτό και στα Βαλκάνια. Και σου μένει πολύ περισσότερο από το ελληνικό, κατά ψέματα. Δηλαδή έχει μια μελωδία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ναι.
Δεν ξέρω ούτε αυτό αν θα πήγαινε για πρωτιά. Καλέ, όχι. Δεν νομίζω ότι κανένα από τα δύο είναι για πρωτιά. Νομίζω ότι είναι από αυτά που χτίζονται. Δηλαδή τα ακούς, τα ακούς, τα ακούς και κάποια στιγμή αρχίζει να θες να το ακούσεις. Πώς να σου πω, δεν είναι ότι από την πρώτη στιγμή θα σου μείνει όπως είναι άλλες φορές. Αλλά σίγουρα σου μένει το ρεφρέν, σου μένει, ναι, σου μένει. Ναι, και σίγουρα θα είναι και μια πολύ ωραία παρουσία και πάνω στη σκηνή, γιατί είναι ψηλή, εντυπωσιακή, όμορφη. Οπότε νομίζω ότι έχει potential, yes. Πολύ ωραία τα λέει στα αγγλικά. Έτσι. Έχει γίνει μέσα στα χρόνια, δεν θέλετε να ξέρετε. Χάμω, αυτά είναι, είτε θα στηρίξουμε την Κύπρο και θα την ψηφίσουμε φέτος, γιατί θα μπορούμε να την ψηφίζουμε. Πείτε μας λοιπόν αν σας άρεσε η κυπριακή συμμετοχή, αν θα την ψηφίσετε, πώς σας φάνηκε σε σχέση και με την ελληνική. Κάντε μία σύγκριση, δεν ξέρω. Και πιστεύουμε ότι θα επανέλθουμε και με άλλα βίντεο σχετικά με την Eurovision. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά! Φιλάκια!